Πες. Έχουμε μία έκτακτη γενική συνέλευση για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλες τις προτάσεις των κτηνοτρόφων για τα τρέχοντα προβλήματα. Φυσικά το καυτό θέμα είναι οι βοσκότοποι και βεβαίως οι κακές πληρωμές και οι άνθρωποι μας που είναι απλήρωτοι. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά βέβαια, αλλά στην συγκεκριμένη γενική συνέλευση θα εστιάσουμε σε 2-3 καυτά θέματα, τα οποία θέλουμε και στη συνέχεια να τα θέσουμε στον Πρωθυπουργό. Και αν μας δεχτεί καλώς, αν όχι, θα θελήσουμε βεβαίως να ενημερώσουμε και τον κύριο Υπουργό και θα απαιτήσουμε απαντήσεις. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να πάρουμε αποφάσεις και για το αν τελικά αναλόγως απαντήσεις που θα πάρουμε θα βγούμε και στους δρόμους. Οπότε κυρία Σιδηροπούλου, το θέμα των βοσκοτόπων σε τι αφορά, τι θέλετε δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Το θέμα των βοσκοτόπων και δί του νομού Σερών είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο κουμπώνει σε πάρα πολλές πληρωμές μας. Είναι η βασική μας ενίσχυση, είναι το πρασίνισμα, είναι τα eco-sims, είναι διάφορα πράγματα για τα οποία εμείς σήμερα δεν έχουμε πληρωθεί και δεν γνωρίζουμε, δεν μας έχουν ενημερώσει για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Πότε θα πληρωθείτε δηλαδή, δεν πέραν, ξέρετε. Πέραν πάρα, πολύ, πάρα πολλών κομμένων κτηνοτρόφων που ακουμπάει βέβαια πάλι στο θέμα των βοσκοτόπων και δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν τους λένε για ποιο λόγο ή πότε θα πληρωθούν ή αν θα πληρωθούν. Είναι πολύ σημαντικά κομμάτια αυτά. Το Υπουργείο δεν έχει δώσει κάποια απάντηση? Όχι, μέχρι σήμερα όχι. Ενώ τους έχετε στείλει έγγραφα, έχετε πάει... Έχουμε στείλει έγγραφα, μάλιστα σε όλη την διάρκεια που μιλούσαμε για την ΚΑΠ έχουμε δώσει και τις προτάσεις μας. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές έχουμε έρθει και σε ρήξη, γιατί διαφωνούσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προτάσεις που έθετε το Υπουργείο. Είχαμε άλλες προτάσεις πολύ πιο συγκεκριμένες και πολύ πιο, αν θέλετε, σωστές και ολοκληρωμένες, γιατί εμείς τη ζούμε αυτή τη δουλειά και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τους εξηγήσουμε τη φύση της δουλειάς και την προσφορά της δουλειάς. Και σήμερα δεν γνωρίζουμε πράγματα, βρισκόμαστε στο σκοτάδι, έχουμε απλήρωτο κόσμο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει το θέμα των βοσκοτόπων και αντιμετωπίζουμε και ένα σύμπρόβλημα πια με τις τιμές γάλακτος και κρέατος, ελληνοποιήσεις, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τιμές γάλακτος και κρέατος είχαν ανέβει ένα διάστημα. Είχαν ανέβει μέχρι και το 22, έστω και λίγο. Ήταν ενθαρρυντικό γιατί μην ξεχνάμε ότι το κόστος παραγωγής είχε αυξηθεί δραματικά δεδομένου το ρεύμα και το πετρέλαιο, δηλαδή η ενέργεια για μας ήταν φωτιά. Και ήλπιζαν οι κτηνοτρόφοι μέσα στο 2024 και με όλες αυτές τις αυξήσεις, οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν και μάλιστα ανεβαίνουν προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, ήλπιζαν σε μια καλύτερη τιμή. Ανταυτού βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες να πέφτουν οι τιμές δραματικά στο γάλα και εμείς βεβαίως καταγγέλουμε εδώ και τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, καταγγέλουμε και όλες τις γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες ενδεχομένως, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς, να προσπαθούν να πιέσουν, γιατί έχουν τη δύναμη, είναι λίγοι, είναι επί συνεννοήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι ο φτωχός και ο πονεμένος, ας πούμε, κτηνοτρόφος που είναι αδύναμος στο να μπορέσει να αντιταχθεί σε όλους αυτούς, πλήττεται παράφορα. Και ζητάμε τη στήριξη και στο κομμάτι αυτό της ελληνικής πολιτείας. Πού βρίσκουν γάλα αυτοί οι άνθρωποι? Εισάγουν γάλα και στη συνέχεια σε πολλές των περιπτώσεων το ελληνοποιούν. Είτε σε σκόνη, είτε σε παπουκολώνα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με τα δικαιώματά σας? Ακριβώς αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως το θέμα των βοσκοτόπων. Ότι μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο βοσκότοπος μας, πόσα ζώα μπορούμε να διατηρούμε σε αυτόν τον βοσκότοπο με την ΕΑΚΑ, ποιες είναι οι μειώσεις, αν είναι αυτές ή αν υπάρχουν κι άλλες. Εάν οι άνθρωποι μας που δεν πληρώθηκαν τελικά θα δικαιωθούν,